ακούτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον στις 9. Σε αστυνομικές υπηρεσίες της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οδηγήθηκαν οι 113 μετανάστες που έφτασαν χθες στο λιμάνι της Πάτρας. Βίντεο με σοκαριστικές εικόνες από τα ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας έδωσε στη δημοσιότητα η Ποεδίν. Ασθενείς δεμένοι χειροπόδαρα λόγω έλλειψης προσωπικού. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μιλά στο Ιόνιον για τις συνθήκες που επικρατούν στα ιδρύματα της περιφέρειας. Τέλος, τα πουλερικά Ελευθέρας Βοσκής βάζει απόφαση στον αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Τσιρόνη λόγω της γρίπης των πτηνών. Όλες οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων, η οικονομία, το εμπόριο και το μεταναστευτικό. Μαϊμού ενοικιαστές εξαπατούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, περιστατικά σε Αχαΐα, Ετωλοκαρνανία και Ηλία. Προχωράει η δημιουργία ανοιχτού θεάτρου 2.000 θέσεων στην Καλαμάτα.